σε θέση διαλογισμού για άλλη μια φορά εδώ μαζί για να δούμε σήμερα σε αυτή την ηχογραφημένη πρακτική διαλογισμού να δούμε το ζήτημα υπερφαγικά επεισόδια υπερφαγίες. Λάβε λοιπόν θέση διαλογισμού, κλείσε τα μάτια σου. Θα ήθελα για το εδώ και το τώρα σου να βρίσκεσαι σε ένα μέρος, σε ένα χώρο που νιώθεις ασφάλεια, που μπορείς να κάθεσαι σε μία θέση καθιστή ή σε μία θέση οκλαδών, έτσι ώστε η σπονδυλική σου στήλη να είναι ευθυγραμμισμένη με τη βάση σου, με τη βάση της λεκάνης σου και άρα με τη βάση της μητέρας γης, με τη βάση στην οποία, πάνω στην οποία στεκόμαστε όλοι μας, πάνω στον πλανήτη. Θα ήθελα να έχεις φροντίσει να φοράς ρούχα άνετα για το εδώ και το τώρα που δεν σε πιέζουν, που δεν σε στενεύουν. Έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του διαλογισμού μας, αφού έχεις ταυτόχρονα φροντίσει να μη σε ενοχλήσει κανείς, να μπορείς να παραμείνεις σχετικά απερίσπαστη από εξωτερικούς θορύβους, από οχλήσεις του σώματος. Και αφού τα έχεις φροντίσει όλα αυτά και είσαι ήδη σε ένα μέρος που νιώθεις ασφάλεια, σε ένα μέρος με θερμοκρασία που είναι ταιριαστή για το κορμάκι σου στο εδώ και το τώρα, και αφού έχεις κλείσει τα μάτια σου, θέλω για λίγο να στρέψεις την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Στρέψε λοιπόν την προσοχή σου στην αναπνοή σου και για λίγο απλά παρατήρησέ την, δίχως να κάνεις καμία προσπάθεια να την αλλάξεις, να την ελέγξεις, ουσιαστικά να τη βιάσεις, να τη μειώσεις, χαλαρώσεις δηλαδή, να την κάνεις πιο μαλακή και χαλαρή. Θα προτιμούσα για το εδώ και το τώρα, στο εδώ και το τώρα σου, να απομακρυνθείς από κάθε προσπάθεια διόρθωσης της αλλαγής σου. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πως στο διαλογισμό η αναπνοή είναι μαλακή, χαλαρή, απαλή. Μα αυτό είναι κάτι που θα έρθει στην πορεία, θα έρθει στο δρόμο του να είμαστε συγκεντρωμένοι στο εδώ και το τώρα και να παρατηρούμε την αναπνοή μας. Δεν θα έρθει με τη βία, δεν θα έρθει με το ζόρι. Θα δεις πως σε λίγα λεπτά η αναπνοή σου θα μαλακώσει. Θα μαλακώσει ο τρόπος που εισπνέεις και ο τρόπος που εκπνέεις. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως η αναπνοή σου δεν θα είναι πλήρης και γεμάτη και ικανή να σε συντηρήσει ζωντανή ή ζωντανό. Αυτό που θα συμβεί σιγά σιγά και μαλακά είναι να βρεθείς σε μία θέση παρασυμπαθητικού συστήματος. Παρασυμπαθητικό σύστημα είναι το σύστημα της ανάπλασης και αποθεραπείας και αυτοίασης του σώματος. Είναι η χαλάρωση. Ναι, ακριβώς αυτό είναι το σύστημα αυτοίασης του σώματος. Ανάπλασης και αποθεραπείας των κυττάρων μας. Η χαλάρωση. Κάθε φορά λοιπόν που επιλέγεις ενεργά και συνειδητά να φροντίσεις τον εαυτό σου μέσα από τη χαλάρωση, κάθε τέτοια στιγμή, κάθε τέτοια φορά, ουσιαστικά ενεργοποιείς ταυτόχρονα το σύστημα αυτοίασης. Και όσο περισσότερο έχεις τη δυνατότητα να το κρατάς ενεργοποιημένο, τόσο περισσότερο αυξάνεις τις ευκαιρίες που δίνεις στον εαυτό σου και στο σώμα σου για αυτοίαση, ανάπλαση και αποθεραπεία. Όσες περισσότερες στιγμές μέσα στη μέρα σου επιβλέπεις τον εαυτό σου με διάθεση τρυφερότητας, αντί να επιβλέπεις τον εαυτό σου με διάθεση
αυτοκατηγόριας και αυτοεπίκρισης. Με το να απομακρύνεσαι λοιπόν από την αυτοεπίκριση και την αυτοκατηγόρια γύρω από τις επιλογές σου, για παράδειγμα γύρω από τις επιλογές σου για το φαγητό ή τη σωματική δραστηριότητα. Με το να απομακρύνεις τον εαυτό σου από την αυτοεπίκριση και αυτοκατηγόρια, παραμένεις σε μία επίβλεψη του σωματικού και συναισθηματικού εαυτού και των επιλογών σου. Παραμένεις σε μία επίβλεψη αυτών από θέση τρυφερότητας, από μία θέση πιο μαλακή. Και άρα, κάθε τέτοια στιγμή, ενεργοποιείς το παρασυμπαθητικό σου σύστημα, το σύστημα αυτοΐασης, ανάπλασης και αποθεραπείας, των σωματικών ιστών, αλλά και των ψυχικών ιστών. Ήδη αρχίζεις και παρατηρείς πως χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις γιατί χαλαρώνει η αναπνοή σου. Και χαλαρώνοντας η αναπνοή σου, χαλαρώνεις και εσύ ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο βαθιά. Αυτή είναι η τρυφερή φροντίδα που χρειάζεσαι. Αυτή είναι η τρυφερή φροντίδα που χρειάζεται να παρέχεις στον εαυτό σου κάθε μέρα. Όχι μόνο ακούγοντας, ακολουθώντας αυτή την πρακτική, αλλά μεταφέροντας αυτή την πρακτική και τα πράγματα που μαθαίνουμε εδώ, τα πράγματα πάνω στα οποία διαλογιζόμαστε, μεταφέροντάς τα μέσα στη μέρα σου. Θα χρειαστεί ουσιαστικά να κουβαλήσεις, να φέρεις μέσα στη μέρα σου το φως που συναντάς σήμερα. Το φως που συναντάς σήμερα μέσα σου. Έλα λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το φως. Για αυτό το φως που κουβαλάς, που φέρεις μέσα σου έτσι και αλλιώς και που παραμελείς τη φροντίδα του. Όταν παραμελείς την φροντίδα της ενυδάτωσής σου, όταν παραμελείς την φροντίδα της διατροφής σου με χαμηλή ποιότητα, με όχι επαρκή ποσότητα, μικρή ή μεγάλη. Όταν παραμελείς την φροντίδα του σωματικού σου εαυτού, παραμελείς το όχημα του σωματικού εαυτού που φέρει μέσα του το φως. Και έτσι παραμελείς την φροντίδα του φωτός. Κάποιοι από εσάς δεν γνωρίζετε καν πως υπάρχει μέσα σας το φως. Πως είστε φως, πως έχετε φως, πως φέρετε το φως. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έρθουμε σε επίγνωση πρώτα απ' όλα αυτής της ιδέας, πως φέρω μέσα μου το φως. Φέρω μέσα μου το φως. Φέρω μέσα μου το φως και χρειάζεται να στραφώ προς αυτό το φως. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα απομονωθώ και θα αποξενωθώ από την εξωτερική πραγματικότητα ή πως θα πάψω να ζω στην εξωτερική πραγματικότητα ή πως θα νιώθω θυμό για την εξωτερική πραγματικότητα. Όχι. Ο θυμός, ο φόβος, η ντροπή, το άγχος, το στρες, όλα συμβάλλουν στο να σε απομακρύνουν από την εσωτερική πραγματικότητα. Και εμείς θέλουμε και στην εξωτερική πραγματικότητα και στην εσωτερική πραγματικότητα να μιλάμε με φως, να ζούμε με φως, να δίνουμε φως, να δημιουργούμε φως, να καλλιεργούμε φως. Πώς? Με λέξεις φωτός, με λέξεις τρυφερές, με λέξεις συμπόνιας. Πώς? Μα με σκέψεις τρυφερές, με σκέψεις συμπόνιας, με σκέψεις καλοσύνης. Πρώτα απ' όλα προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Θέλω λοιπόν να φανταστείς μία πρόσφατη επιλογή σου να μπει σε υπερφαγικό επεισόδιο. Θυμήσου αυτή τη μέρα. Θυμήσου αυτές τις στιγμές. Τι έγινε, τι συνέβη, τι σου συνέβη. Πώς και έκανες αυτή την επιλογή του να μπει σε υπερφαγικό επεισόδιο.
του να κάνεις υπερφαγία και να φας μια μεγάλη ποσότητα τροφής. Ενδεχομένως με έναν πολύ γρήγορο βιαστικό τρόπο, βιάζοντας ουσιαστικά το στομάχι σου, το σώμα σου, τον εαυτό σου. Τι συνέβη εκείνη τη μέρα που μπήκες σε αυτή την βιαστική και πιθανότατα κακοποιητική επιλογή για το σώμα σου, απομακρύνοντας ουσιαστικά τον εαυτό σου από τις φωτεινές, τρυφερές, συμπονετικές σκέψεις και λέξεις για εσένα. Σαν να απομακρύνθηκες από το εσωτερικό σου φως. Αυτό ακριβώς έγινε εκείνη τη στιγμή και έκανες την επιλογή της έλλειψης φροντίδας προς τον εαυτό σου, της έλλειψης καλοσύνης και συμπόνιας, της έλλειψης σοφίας. Τι συνέβη εκείνη τη μέρα, θυμίσου, και πώς ήταν όλο αυτό το υπερφαγικό επεισόδιο για εσένα. Ένιωσες πραγματικά ότι άσκησες τελικά βία στο σώμα σου, στο στομάχι σου, στο έντερό σου. Θυμίσου πώς ένιωθε ο σωματικός σου εαυτός κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής βρώσης τροφής, αλλά και μετά από μια ώρα, την επόμενη μέρα. Είχες δυσκολίες με το στομάχι σου, είχες δυσκολίες με το έντερό σου. Ήταν πράγματι μια συνειδητοποίηση για εσένα ότι ναι, χτες το παράκανα, χτες πράγματι βίασα τον εαυτό μου, κακοποίησα τον εαυτό μου ή και τιμώρησα τον εαυτό μου. Όταν απομακρύνθηκα από το φως μου, θα πω εγώ εδώ, όταν ουσιαστικά μπήκα σε μία θέση έλλειψης συμπόνιας και καλοσύνης. Την επόμενη λοιπόν μέρα ή την επόμενη ώρα ή το επόμενο δίωρο είναι πολύ πιθανό να μπήκες ξανά και ξανά σε σκέψεις και λέξεις αυτοεπίκρισης και αυτοκατηγορίας. Για θυμίσου. Και η επιλογή σου να μπει σε υπερφαγικό επεισόδιο ήταν μια θέση απομάκρυνσης από το φως και η σκέψη σου έπειτα, μετά το υπερφαγικό επεισόδιο, ήταν σκέψεις απομάκρυνσης σου από το φως, σκέψεις αυτοεπίκρισης, αυτοκατηγορίες. Ξέρεις, είναι κουραστικό να παίρνουμε αποφάσεις. Αλήθεια, αυτό ισχύει και για εσένα? Θέλω να αφήσεις αυτή την ερώτηση να ταξιδέψει μέσα σου. Είναι κουραστικό το να παίρνεις αποφάσεις? Ποιες στιγμές μέσα στη μέρα σου είναι κουραστικό να παίρνεις αποφάσεις? Ήταν από πάντα κουραστικό το να παίρνεις αποφάσεις? Από ποιο σημείο και έπειτα τη ζωή σου άρχισε να γίνεται κουραστικό το να παίρνεις αποφάσεις? Άρχισες να βαραίνεις και να δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις? Άρχισε ίσως ο νου σου να έχει έλλειψη καθαρότητας και διάβγειας και άρα δυσκολία να πάρεις αποφάσεις? Δυσκολία να επικοινωνήσεις με τους άλλους ανθρώπους, αλλά κυρίως να επικοινωνήσεις με καθαρότητα αλλά και συμπόνια με τον εαυτό σου? Για θυμίσου, πότε άρχισαν όλα αυτά? Είχες ποτέ την ικανότητα να μιλάς με συμπόνια στον εαυτό σου, προς τον εαυτό σου? Ή πάντοτε λειτουργούσε ο μηχανισμός της αυτοεπίκρισης και αυτοκατηγορίας? Είχες τη δυνατότητα να επικοινωνείς με διάβγεια και καθαρότητα με τον εαυτό σου, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους? Από πότε ξεκίνησε η δυσκολία σου να επικοινωνείς με καθαρότητα και συμπόνια με τον εαυτό σου και με τους άλλους ανθρώπους? Είναι σημαντικό να εντοπίσεις την έναρξη των δυσκολιών. Θυμήσου, πότε ξεκίνησαν οι δυσκολίες? Πότε ξεκίνησε η έλλειψη διάβγειας και καθαρότητας του νου, η σωματική κούραση και εξουθένωση,
η έλλειψη καλοσύνης, συμπόνιας, πιθανότατα και η έλλειψη χαράς στη ζωή σου. Είχε να κάνει με σχέσεις της εξωτερικής πραγματικότητας, είχε να κάνει κυρίως με τη σχέση με τον εαυτό σου, είχε να κάνει και με τα δύο, για θυμίσου. Κάνε τον εντοπισμό αυτή τη στιγμή. Γιατί άρχισες να κουράζεσαι, να παίρνεις αποφάσεις και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η σχέση σου με το σώμα σου και το φαγητό σου. Άρχισες να δυσκολεύεσαι να παίρνεις αποφάσεις ορθές, καλές, ταιριαστές για εσένα. Γιατί είναι δύσκολο να παίρνουμε αποφάσεις από θέσεις σοφίας. Είναι πιο εύκολο να παίρνουμε αποφάσεις από τον αυτόματο πιλότο του ενστικτόδους μας εγκεφάλου, των άλογων μας κομματιών, του επιθυμητικού και του θυμικού. Εξού και το συναισθηματικό φαγητό. Ή το φαγητό που έρχεται από μία θέση ορμής, που λέμε «δεν μπορώ να ελέγξω την ορμή μου», «δεν μπορώ να ελέγξω τις ορμές μου», «δεν μπορώ να ελέγξω τις λιγούρες». Πέφτω με τα μούτρα στο φαγητό για να ανακουφιστώ. Πέφτω με τα μούτρα στο φαγητό όταν είμαι θυμωμένη, θυμωμένος. Στενοχωρημένη, στενοχωρημένος. Και όσο πιο κουρασμένη, κουρασμένος είσαι. Και όσο πιο λιγότερη καθαρότητα και διάβγεια έχει ο νους, τόσο απομακρύνεσαι από τη σοφία των ορθών και ταιριαστών αποφάσεων επιλογών για εσένα. Και στο φαγητό σου, και στη σωματική σου δραστηριότητα, και στη σχέση σου, και στη φροντίδα της δουλειάς σου, και στη φροντίδα του εαυτού σου. Για κάποιες φορές λοιπόν, προτιμάμε να αφήνουμε τις αποφάσεις στους άλλους ανθρώπους. Γιατί είναι κουραστικό να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. Είναι πιο εύκολο και απλό, λιγότερο κουραστικό, το να δίνουμε τα ηνία της ζωής μας στους άλλους ανθρώπους, ή στα άλογα κομμάτια του ίδιου μας του εαυτού. Δίνουμε τα ηνία της ζωής μας στους άλλους ή στα άλογα κομμάτια του εαυτού μας, γιατί είμαστε τόσο κουρασμένοι, κουρασμένες, εξουθενωμένοι, εξουθενωμένες, με χαμηλή καθαρότητα και διάβγεια του νου. Θέλω λοιπόν να πας πίσω ξανά σε αυτό το υπερφαγικό επεισόδιο που πριν από λίγο βρέθηκες μαζί του σε νοερή απεικόνηση και να φανταστείς με υψηλότερη καθαρότητα και διάβγεια του νου και με υψηλότερη ενέργεια. Δεν θα σου πω τέλεια, δεν θα σου πω ιδανικά ότι είναι όλα αυτά, απλά με υψηλότερη καθαρότητα και διάβγεια νου και με υψηλότερη ενέργεια. Τι είδους επιλογή φροντίδας του εαυτού σου θα έκανες εκείνη τη στιγμή προς αντικατάσταση της επιλογής υπερφαγικού επεισόδιου, προς αντικατάσταση της επιλογής υπερφαγία. Με αυτό θα χρειαστεί να εργαστείς. Από θέση καθαρότητας και διάβγειας. Από θέση υψηλότερης ενέργειας. Τι επιλογή θα έκανα εκείνη τη στιγμή πριν την επιλογή του υπερφαγικού επεισοδίου, τι άλλη επιλογή θα έκανα προς αντικατάσταση της λανθασμένης μη ταιριαστής για το κορμάκι μου και το ψυχικό μου όργανο επιλογής υπερφαγικού επεισοδίου. Θα χρειαστεί λοιπόν να εργαστείς πάνω σε αυτές τις ιδέες, πάνω σε αυτές τις ερωτήσεις και απορίες. Απορία. Είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε απορίες πριν τελικά κάνουμε επιλογή του πόρου της πορείας μας. Απορίες, ερωτήσεις, τι θα έκανα άραγε προς αντικατάσταση του υπερφαγικού επεισοδίου, πώς θα φρόντιζα τον εαυτό μου. Θέλω να αφήσεις όλες αυτές τις ερωτήσεις να τρέξουν μέσα σου και από θέση σοφίας να δώσεις απαντήσεις. Και να αρχίζεις με βάση αυτές τις ερωτήσεις της σημερινής μας πρακτικής, να εργάζεσαι μέσα στη μέρα σου, αποκτώντας νέες βάσεις και νέες συνήθειες, προϋποθέσεις για να μπορεί ουσιαστικά ο εγκέφαλός σου, ο νου σου, να έχει καθαρότητα διάβγεια και το κορμάκι σου ενέργεια.
γιατί πραγματικά χρειάζεται να εργαστούμε πάνω στην καθαρότητα του νου για να μπορούμε να λάβουμε ορθές, καλές και ταιριαστές αποφάσεις για εμάς. Και να εργαστούμε με την ενέργεια τη σωματική για να μπορεί και το σώμα μας να ακολουθεί τις οδηγίες του νου. Και όταν θα είσαι έτοιμη, έτοιμος να βγεις σήμερα από το διαλογισμό μας, σε καλώ να πάρεις μία βαθιά εισπνοή, μία απελευθερωτική εκπνοή και να ανοίξεις τα μάτια σου. Ανοίγοντας τα μάτια σου μπορείς να κρατήσεις ένα ημερολόγιο με σκέψεις, ένα ημερολόγιο καταγραφών από σκέψεις που ήρθαν στο μυαλό σου τώρα, αναμνήσεις, συναισθήματα, αλλά και πιθανές απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάναμε. Θα χρειαστεί πολλή επανάληψη και πολλή εξάσκηση ο νέος τρόπος σκέψης. Ο σημερινός μας διαλογισμός δεν είναι μόνο για να λάβουμε απαντήσεις στο εδώ και το τώρα και τέλος μετά. Είναι για να μπούμε σε αυτή τη νέα οπτική και λογική της ανάπτυξης ερωτήσεων, απορριών και άρα ένας άλλος τρόπος να επικοινωνούμε μέσα μας με τον εαυτό μας, αλλάζοντας τον εσωτερικό μας διάλογο, εξού και ο διαλογισμός. Θα χρειαστεί λοιπόν να επαναλάβεις όσες φορές το χρειάζεσαι, όσες φορές χρειαστεί, όσες φορές το χρειαστείς, να επαναλάβεις αυτή την πρακτική και να την επαναλαμβάνεις επίσης κάθε φορά που την χρειάζεσαι, προς υπενθύμηση των ερωτήσεων, προς υπενθύμηση των τοποθετήσεων και των ιδεών που σήμερα σπέρνουμε μέσα στο κορμάκι σου και μέσα στον εγκέφαλό σου. Χρειάζεται χρόνος, οικειοφορία και έπειτα θα έρθει ο τοκετός. Σπέρνουμε τα σποράκια, χρειάζεται χρόνος για την οικειοφορία και έπειτα θα έρθει ο τοκετός. Του νέου σου, πνευματικού και σωματικού εαυτού. Σε καλωσορίζω λοιπόν σε αυτό το νέο για εσένα μονοπάτι.